Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τα επεισόδια στο ΆΚΑ, να πάρουμε το σχόλιο και του κυρίου Κοστούλα και του κυρίου Κουψίδη, γιατί νομίζω ότι αυτά που είδαμε με ανθρώπους να προσπαθούν να κάψουν άλλους ανθρώπους στο ταρτάν, στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχουν προηγούμενο. Να τα δούμε παρακαλώ. Όπως διαπιστώνετε, και θα το δούμε ξανά, με έναν πυρσό προσπαθεί να κάψει τον αντίπαλο. Έχει πέσει ο αντίπαλος, έχει οπισθοχωρήσει και με τον πυρσό προσπαθεί, κύριε Κοστούλα, να τον κάψει. Αυτό είναι, αυτή την εικόνα είδαμε στο ΆΚΑ, είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα. Έχουμε άλλες δύο αποτυπώσει, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα και δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ξέρω, κύριε Θωμαίδη, αν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πίστεψε μετά από το τελευταίο αυτό το σκοτωμό του Άλκη, του χαμένου αυτού νεαρού. Δεν νομίζω ότι πίστεψε κανείς ότι αυτά τελείωσαν επειδή βγήκαμε και συμπαρασταθήκαμε όλες οι ομάδες, επειδή όλοι βγάλαμε διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες για το τι γίνεται και ποιος θα το διορθώσει. Δεν έγινε τίποτα. Το περιμέναμε. Ξέραμε ότι σύντομα θα ξαναγίνει. Σύντομα θα έχουμε τα ίδια. Ξέρετε ποιο είναι το κακό και το χειρότερο σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή, βλέπουμε... Κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε πάθει ανοσία. Και όπως πολύ καλά λέτε, το περιμέναμε. Δεν μας κάνει εντύπωση πια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή την κοινωνία σε ό,τι αφορά τη βία αυτή τη στιγμή. Την αθλητική βία εννοώ περισσότερο, γιατί την υπόλοιπη καλά είναι να μην την αρχίσουμε και τη βάζουμε στο τραπέζι, γιατί θα πνιγούμε πραγματικά, στην κυριολεξία θα πνιγούμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε οι νόμοι αλλάζουν, ούτε η αστυνομία γίνεται διαφορετικότερη. Για ποιο λόγο, πώς θα σταματήσει αυτό? Κοιτάξτε, εγώ έβλεπα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αρμόδιο για τα θέματα αστυνομίας, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να βγαίνει σε όλες τις τηλεοράσεις γιατί κάποιος κλώτησε ένα γατάκι. Δεν τον είδα εδώ και δύο μέρες μετά τα όσα είδαμε να μας εξηγήσει πώς πέρασαν τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα και οι κροτίδες στο ΆΚΑ και πώς δεν τα έλεγξε η αστυνομία. Λες και το ΆΚΑ ήταν το Αζοφστάλ. Πώς να γίνει το Αζοφστάλ, κάνω λάθος. Περισσότερα πυροτεχνήματα από το Αζοφστάλ είχε. Δεν τον είδα τον κύριο Υπουργό. Αν μπορούσε να τα κάνει, πέρασε μέσα και κανόνια, αυτό που μπορεί να πει κανείς. Ίσως να μας εξηγήσει ο κ. Κουψίδης, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΠΟ, ήταν στον τελικό, ήταν ένα από τους ανθρώπους που ως διοργανώτρια η ΕΠΟ οφείλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Δεν λέω για την αστυνομία, η αστυνομία είναι άλλη δουλειά. Μιλώ για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς πέρασαν όλα αυτά, κ. Κουψίδη? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του τελικού, η οποία όμως γίνεται σε συνεργασία με την αστυνομία. Τα θέματα ασφάλειας είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να τα υπηρετήσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έγιναν αλλεπάλληλες σκέψεις στο ΆΚΑ με την αστυνομία και τους παράγοντες της Ομοσπονδίας που εμπλέκονταν, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καλός συντονισμός. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε εντολές από την αστυνομία, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να λειτουργήσει, και αυτές οι οδηγίες ακολουθήθηκαν από πλευράς Ομοσπονδίας και για τη χωροθέτηση και για έργα που έπρεπε να γίνουν, παρεμβάσεις εντός του γηπέδου με τα δίχτυα, με το πώς έπρεπε να διαχειριστούν. Πάντως το αποτέλεσμα, όπως διαπιστώνετε, δεν είναι και τόσο ευτυχές. Εντάξει, δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά έγινε ένας τελικός με κόσμο, ο οποίος τελείωσε.
με προβλήματα, με ζητήματα. Και δεν σας είδα να βγάζετε καμιά ανακοίνωση ως ΕΠΟ να καταδικάζετε αυτά που γίνανε. Αυτά είναι αυτά. Επιτρέπετε να μην περάσει 48 ώρες, κύριε Κουπτσίδη, και να μην έχετε βγάλει μια ανακοίνωση να λέτε ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται. Θα γίνει και αυτό. Ήδη σήμερα υπήρχαν συζητήσεις. Το 2023 στον επόμενο τελικό. Δεν είναι το 2023. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Για το μέλλον που συζητάτε εκεί στην ΕΠΟ είναι ποιος κάθισε δερμάτινα καθίσματα. Και σας άκουγα να λέτε, ας έφερναν οι σύμβουλοι δερμάτινες καρέκλες από το σπίτι τους. Εντάξει, αυτό είναι. Και κάνατε το ταξιθέτη εκεί. Στις 120, προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Αβραμόπουλος κάθισαν σε πλαστικά. Βεβαίως. Και βρεθήκαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος κάνονται στα πλαστικά. Ποιοι κάθονται στα δερμάτινα, κύριε Κουψί? Το επέλεξαν οι ίδιοι. Είχαν διαπιστεύσεις που ζητήθηκαν από τα γραφεία τους. Οι ίδιοι θέλαν να κάτσουν με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν μια επιλογή των ιδίων. Εγώ είδα υπουργό που έφερε τον Κανακάρη του, έφερε και δύο φίλους του Κανακάρη του και πιάσε 4 θέσεις στα δερμάτινα. Όχι, δεν έπιασε. Θέλω να σας πω ποιος υπουργός. Δεν έπιασε 4 θέσεις. Πώς? Δεν έπιασε 4. Μην το λέτε γιατί το έχουμε σε βίντεο. Μην επιμένετε. 4. Δύο μπορεί με το γιο του. Δεν θέλουμε να δείξουμε και δύο φίλους του γιου του. Δεν θέλουμε να δείξουμε τους 3-14χρονους, γι' αυτό δεν το δείχνουμε. Να είστε βέβαιος, κύριε Κουπτσίδη. Αλλά αφήστε το αυτό για μένα, πιο σοβαρό είναι τα επεισόδια, όχι η χωροθέτηση. Σαφώς. Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε τα επεισόδια. Μείνετε λίγο, μείνετε στη γραμμή, γιατί έχουμε και μια δυσκολία με τα Γρεβενά. Έχουμε δυσκολία. Ήταν που. Στην Αθήνα είμαι. Είστε στην Αθήνα, αλλά δεν μπορούμε να σας δούμε κινούμενο. Ήταν που ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός έλεγε πριν 10 χρόνια ότι θα φέρει το WiFi σε όλη την Ελλάδα. Σας το λέω επειδή είστε συνδετημόνας του. Ναι, κυρία Μπενέα. Κύριε Κουπτσίδη, καλησπέρα. Βλέποντας αυτό το βίντεο, εσείς, αυτό με τον άνθρωπο που φωνάζουν κάψτον και πάνε τον κάψουν. Είναι τραγικό. Ναι. Καταδικαστέο. Αλλά είναι, ξέρετε, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει ο εισαγγελέας ποινικά, αλλά μάλλον είναι μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παρουσία και της ΕΠΟ και της αστυνομίας που ήταν υπεύθυνη για τη φύλαξη του χώρου. Αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν κάνω τον εισαγγελέα, αλλά ενδεχομένως να χαρακτηριστεί έτσι. Αυτό θα το κρίνουν οι άνθρωποι της δικαιοσύνης. Η ΕΠΟ είναι μια ομοσπονδία η οποία δεν μπορεί να διασφαλίσει την τάξη. Απευθυνθήκαμε στην ελληνική αστυνομία γι' αυτό.